που τα πήγα λοιπόν στην Αριζόνα, μου λέει θέλω να σου πω ένα βίωμα που έζησα όταν ήρθα στην Αμερική. Γιατί τον ερώτησα γέροντα, πώς το κατάφερε από το Άγιον Όρος, ησυχαστής άνθρωπος, χωρίς γνώσεις κοσμικές, από 18 χρονών στην έρημο ήρθα, να βρεθείς μέσα στην Αμερική με τα δεδομένα της Αμερικής. Και μου λέει ότι πράγματι πέρασα πολλούς πειρασμούς, πολλούς κινδύνους. Οι θέλησαν να με σκοτώσουν, με καταδίωκαν να με εξαφανίσουν και βιολογικά και πνευματικά. Πολλούς κινδύνους, πολλούς πειρασμούς και πολλές θλίψεις και πολλές αγωνίες. Πολλές φορές διερωτώμουν, άραγε, καλά έκανα και ήρθα. Και τι μπορώ να κάνω εγώ ένας απλός, ταπεινός, μοναχός, μέσα σε μία μεγάλη μαχανήπειρο με τόσα προβλήματα και τόσες δυσκολίες και τόσες ιδιολογίες. Είδε λοιπόν προσευχόμενο εν αγωνία ότι βρέθηκε μέσα σε μία ζούγκλα με όλα τα δεδομένα της ζούγκλα. Και εκεί ήταν και μάτια άλλη αρτηρία. Και αυτός ήταν μέσα στη ζούγκλα και κρατούσε στην αγκαλιά του ένα μικρό παιδί. Και τα θηρία τον καταδίωκαν. Με πολύ άλλη διαθέσεις να τον κατασπαράσουν. Και αυτός έτρεχε, έτρεχε, έτρεχε μέσα στη ζούγκλα εκείνη. Και τα θηρία τον καταδίωκαν, αλλά επρόσεξε ότι ήθελε να κατασπαράσουν το βρέφο, το οποίο δεν κρατούσε στην αγκαλιά του. Τρέχοντα λοιπόν και γινόμενο με μεγάλη αγωνία και μεγάλο φόβο, ήρθε σε μία δύσκολο μονοπάτι στριχτό με πολύ στενά περιθώρια και ήταν μόνο μία τρύπα από την οποία μπορούσε να βγει. Και βγαίναν τα θηρία δεξιά-αριστερά, το κατασπράξουν και εκείνο και το βρέφο. Και πιεζόμενο να βγει από το στενό εκείνο μονοπάτι, ένα δράκοντα, μεγάλο δράκοντα, ένα φίδι, βρέθηκε μπροστά του έτοιμο να τον καταπιεί. Μόλις είδε ότι δεν μπορούσε να γλιτώσει και ήταν έτοιμος να κατασπαραχθεί από τον δράκοντα, έβγαλε μία φωνή και φώναξε «Παναγία μου». Με τη φωνή που φώναξε της Παναγίας, άκουσε τη φωνή της Θεοτόκου που επρόσταξε και είπε «Μιχαήλ». Με τον Μιχαήλ εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μπροστά του, με τον δράκοντα εκείνον επάνεξε και του έδωσε μια με τον δόρατο, με το απόνιο και εξαφάνισε τον δράκοντα και όλα επανήλθαν σε μια ηρεμία. Όταν επανήλθαν η ηρεμία, ο γέροντας ήταν σε αγωνία. Τι σημαίνει αυτό το όραμα? Και προσευχόταν στον Θεό και λέει τι είναι αυτό το όραμα, Θεέ, που είδα το φοβερό, το αγνεξίδητο, το αγωνιώδες όραμα στο παιδί. Και του είπε ο Θεός, αυτή θα είναι η ζωή σου, γεμάτη διωγμούς, θλίψεις, κινδύνους, κινδύνους και σωματικούς και πνευματικούς. Και ρώτησε ο γέροντας, και το βρέφος, τι είναι το βρέφος? Και το απαντά ο Θεός, το βρέφος είναι η ψυχή σου. Πρέπει από όλα αυτά που θα περάσει να σώσεις την ψυχή σου. Και συνήθινε ο γέροντας και κατάλαβε ότι αυτή ήταν η αποστολή. Και έκανε μεγάλους αγώνες. Να σας πω μόνο ότι στην Αριζόνα κατοίκησε σε μία έρημο που δεν κατοίκησε ποτέ άνθρωπος. Από τότε που έγινε η υδρόγειο σφαίρα, όπως μαρτυρούν εκεί οι έρευνες, οι γεωλογικές και οι επιστημονικές, δεν κατοίκησε ποτέ άνθρωπος εκεί στην έρημο. Μία έρημος απέραντη, γεμάτη κάστους, κροταλίες και τίγρης, άγρια θηρία. Κανείς δεν κατοικούσε εκεί. Περνώντας ο γέροντας με το αεροπλάνο να πάει στο Φίνιξ να εξομολογήσει κάποιους ανθρώπους, είδε την έρημο από πάνω από το παράθυρο του αεροπλάνου. Και ο Θεός του πληροφόρησε ότι εδώ είναι τόπος που θέλω να χτίσει τη μοναστήρια. Είδε τον Άγιο Αντώνιο,
που τη βένε εδώ να χτίσει ένα μοναστήρι. Αλλά πώς θα χτίσει μοναστήρι στην έρευνα της Αλεξόλου. Πήγαινε εκεί με το αυτοκίνητο, το συνόδευα τρία αυτοκίνητα και ο Μητροπολίτης της περιοχής. Ο γέροντας έπιασε κανέναν τίποτα. Τι λέει, δεν πάμε να φτιάξουμε να πάμε σε μια μόνη κοντινή. Δεν γέροντας στην έρημο. Είναι δύσκολος ο δρόμος και επικίνδυνα. Δεν πειράζει, πάμε να την δούμε. Περνώντας από την έρημο σε ένα σημείο που σήμερα είναι το μοναστήρι, άκουσαν όλοι οι καμπάνες. Αγιορείτικες καμπάνες να χτυπούν σε όλη την έρημο. Σταμάτησαν την αστεία τέσσερα αυτοκίνητα. Κατέβηκαν κάτω. Και έλεγε ένα στο άλλο, μα ακούς καμπάνες. Και ο δεσπότης θα τον καμπάνε, και ο γέροντας, και οι πατέρες, και οι συνοδείς, και κέφτησαν το πρώτο μοναστήρι του Μεγάλου Αντωνίου, εκεί όπου κοιμήθηκε σήμερα ο γέροντας.